Δεν έχει βρεθεί στη γραμμή σήμερα. Τον Βολόν. Ευστοχή στην πρώτη. 60-57. Και η δεύτερη βολή θα είναι άστοχη. Έχει ευκαιρία τρίποντ. Η Γκρόνικε θα σουτάρει για τρεις ο Μόρετον. Τέλος! Άστοχος ο Μόρετον. Κοιτάξτε τον Λιβαδιώτη πώς πανηγυρίζει. Ο Κεραυνός πανηγυρίζει έξαλλη από τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τρέχοντας ο Κεραυνός θα είναι στο Basketball Champions League. Μεγάλη πρόκριση, μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Στροβόλου. Βλέπουμε και το Ματσεντίδη με τον Λιβαδιώτη που αγκαλιάζονται. Πραγματικά μας έχει σηκωστεί η τρίχα, Αντώνη. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Για πρώτη φορά κυπριακή ομάδα, Αντώνη, πηγαίνει σε ομίλους. Παρακαλώ, του Champions League. Για πρώτη φορά, λοιπόν, Basketball Champions League στην Κύπρο. Θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση, η κορυφαία διοργάνωση, η διασυλλογική διοργάνωση της FIBA. Θα συμμετάσχει σε αυτήν ο Κεραυνός Στροβόλου και πραγματικά η βραδιά αξίζει σε αυτά τα παιδιά στην υπερπροσπάθεια που κάνουν σε δύο παιχνίδια. Βλέπετε τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και τον Άντωνι Κίνγκ. Ο Κεραυνός απέκλεισε τον Ηρακλή, το φαβορί της του ομίλου. Θέλω συνέχεια. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο Αυστραλό, το καγκουρό του Κεραυνού, που για μένα είναι ο MVP αυτού του παιχνιδιού, γιατί αφόπλησε κυριολεκτικά τον Ρούτες, μάζεψε όλα τα σκουπίδια, μπορώ να πω. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Λιβαδιώτη και στο πώς έστησε την ομάδα του. Πραγματικά πίστευαμε σε αυτή την ομάδα και πιστεύουμε ακόμα ότι είναι για μεγάλα πράγματα. Αυτό που γίνεται σήμερα, Αντώνη, πρέπει να καταλάβουμε, είναι ένα δημιούργημα 5 και πάμε προς τον 6ο χρόνο. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουμε στην Κύπρο, ότι ξεκίνησε πριν 5 χρόνια για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Κοντέψαμε πέρσι, φέτος τα καταφέραμε. Μπράβο στον Λιβαδιώτη, μπράβο στον Κεραυνό, μπράβο στη διοίκηση του Παπαέλληνα. Μια μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Κεραυνό με 60-57 επί της Κρόνικες στο τελικό των ομίλων των προκριματικών του Basketball Champions League. Ο Κεραυνός θα βρίσκεται στην μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της FIBA, η ομάδα του Κεραυνού στο Basketball Champions League. Θα δώσουμε και τους πόντους έτσι πριν να αποχαιρετήσουμε, βλέποντας τους παίκτες του Κεραυνού να μην σταματάνε τους πανηγυρισμούς, και λογικό θα είναι. Θα συνεχιστούν ίσως και όλη νύχτα αυτοί, και τους αξίζει, πραγματικά τους αξίζει. 18 πόντους πρώτο σκόρερ ο Μπράντον Ροζέλ, με 9 ακολούθησαν οι Σάιμον Μιχαήλ και Αχμάντ Ρόρι, 7 ο Τζέσι Χαντ, 5 ο Άντρε Βίλιαμσον, 8 ο Νίκος Οστυλιανού, 4 ο Άντωνι Κίνγκ. Από πλευράς Γκρόνικεν στους 15 σταμάτησε ο Τζάκσον, από 9 είχαν ο Λέισι και ο Βίλιαμς, 8 ο Τζέιμς, 7 ο Μόρετον, 5 ο Καρούσο και 4 ο Ρούντες, μόλις 4 ο Νταμιάν Ρούντες, ένας παίκτης που έχει περάσει μια γεμάτη τριετία στο NBA, έχει παίξει Ευρωλίγκα, Basketball Champions League. Παρόλα αυτά, σήμερα ο Κεραυνός τον κράτησε στους μόλις 4 πόντους. Συγχαρητήρια και πάλι.